Με μια μοναδική παράσταση πραγματοποιείται αύριο το βράδυ η έναρξη του 32ου Φεστιβάλ Αρχαίας Ήλιδας. Η Ιφηγένεια Ναυλίδη του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία του Θέμη Μουμουλίδη, παρουσιάζεται σε πανελλήνια πρεμιέρα στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο της Αρχαίας Ήλιδας, κηρύσσοντας την αρχή σε ένα θεσμό που για μία ακόμη χρονιά έρχεται να αφήσει το αποτύπωμά του στα πολιτιστικά δρόμενα της Ηλίας και της Περιφέρειας. Εμείς έχουμε την τιμή και την ιδιαίτερη χαρά να φιλοξενούμε τον ηθοποιό της παράστασης, τον κύριο Λάζαρο Γεωργακόπλο, ο οποίος ενσαρκώνει το ρόλο του Αγαμέμνονα. Κύριε Γεωργακόπλε, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ήθελα να δω εάν θα καλησπερίσω το Λάζαρο τον Γεωργακόπλο, το Βλάση τον Καραπάνο ή τον Αγαμέμνονα απόψε. Είναι ιδιαίτερη χαρά μας. Είναι ιδιαίτερη χαρά μας. Είστε ο άνθρωπος που έχει ενσαρκώσει δύο ρόλους στη φετινή χρονιά που εγώ τους θεωρώ πολύ ιδιαίτερους, πολύ χαρακτηριστικούς. Και αν θέλετε, από αυτούς που είμαστε κάπου στη μέση, αν θα τους λατρέψουμε ή αν θα τους μισήσουμε με κάποιο τρόπο. Ναι, έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Ευτυχώς τον ένα το ρόλο τον αγαπήσανε. Έτσι. Παρόλο που ήταν δύσκολο, αγαπήθηκε, οπότε αυτό είναι πολύ θετικό για μένα, γιατί δεν είναι αυτονόητο να αγαπήσεις έναν άνθρωπο τόσο ακραίο. Και το ότι δείξαμε περισσότερες πλευρές του ανθρώπου τον έκανε, νομίζω, αρκετά συμπαθή και αγαπητό στο κοινό. Ήταν κάποια βαθιά σκοτεινά χαρακτηριστικά που ίσως όλοι να αναγνωρίζουμε έτσι σε μία ενδοσκόπηση. Ο καθένας μέσα μας μπορεί να ανακάλυπτε κάποια σημεία κοινά με το Βλάση Καραπάνο, ίσως όχι σε αυτό το μέγεθος. Ωστόσο, δεν ήταν κάτι ξένο. Δεν ήταν κάτι ξένο τελικά και γι' αυτό με κάποιο τρόπο στο τέλος, όπως είπατε και εσείς, αγαπήθηκε. Ήταν ένας ρόλος που ακουμπούσε σε κάτι κοινό με το ρόλο του Αγαμέμνονα. Είχε να κάνει με τη σχέση ουσιαστικά του πατέρα με το παιδί, μέσα από διαφορετική δράση βέβαια. Ναι, σίγουρα. Σίγουρα. Και εδώ βέβαια στο σασμό έχουμε μία σχέση πατέρα με αγόρι που δεν είναι... Δεν την έχουμε δει, δεν την βλέπουμε πολύ συχνά. Mm-hmm. Πατέρας με κόρη είναι κάτι που το συναντάμε πιο συχνά, πιο εύκολα, ενώ ο γιος με τον πατέρα έχει μια πιο δύσκολη σχέση, μια σχέση που δεν την έχουμε εξερευνήσει πάρα πολύ, δηλαδή ακόμα και τα τραγούδια που υπάρχουν δεν υπάρχουν πολλά για αυτού του είδους τη σχέση. Εδώ πέρα στην Ιφηγένεια έχουμε την κόρη, αυτή τη λατρεία του πατέρα προς την κόρη και της κόρης προς τον πατέρα, που όμως υπάρχει ένας πολύ άσχημος χρησμός από τον Μάντι Κάλχα, ότι θα πρέπει να θυσιαστεί. Κάτι ανάλογο που ήθελε να κάνει και ο ρόλος του Καραπάνου στο σασμό. Και εδώ κάπου έρχεται να συνδεθεί και αυτό που λέμε, πως αν γλιτώσει το παιδί υπάρχει ελπίδα. Στην πρώτη περίπτωση το παιδί ξεκάθαρα γλιτώνει, στη δεύτερη σύμφωνα με το μύθο και πάλι με κάποιο τρόπο αλλάζει η ροή των πραγμάτων, έτσι υπάρχει και ο απομηχανής θεός. Θέλω να πω, ναι. Γίνεται μια επιλογή από άλλο χέρι, από άλλη δύναμη. Ακριβώς. Βέβαια η Ιφηγένεια έχει χαθεί. Ναι. Αργότερα θα τη δούμε να μένει στην Ταυρίδα και να ψάχνει την οικογένειά της, αλλά η οικογένεια έχει διαλυθεί. Η Ιφηγένεια δεν είναι πια μαζί μας. Άσχετα αν ο Αγαμέμνονας στο τέλος το παρουσιάζει σαν ένα εξαιρετικό γεγονός που έχει συμβεί στη ζωή τους, ότι η κόρη τους πια βρίσκεται μαζί με τους θεούς, αλλά στην ουσία η Ιφηγένεια είναι απούσα. Η Ιφηγένεια είναι απούσα στο τέλος της ιστορίας, ωστόσο στην αρχή της ιστορίας και ειδικά σε αυτή την ιστορία όπως θα παρουσιαστεί σκηνοθετικά το βράδυ του Σαββάτου στην Ήλιδα, εδώ στο Φεστιβάλ Αρχαίας Ήλιδα, στο Φεστιβάλ της Τέχνης και του Δράματος και σε μια πανελλήνια πρεμιέρα για όλους εσάς. Ξέρω ότι έχετε δουλέψει πολύ μεθοδικά υπό τη σκηνοθετική οδηγία του Θέμη του Μουλίδη και σε μια χρονιά που όλοι μας και περισσότερο εσείς εκτιμώ έχετε ανάγκη αυτή την επαφή με το κοινό, τη ζωντανή επικοινωνία που δημιουργείται με το θεατή, με αυτόν που μοιράζεται τη δική σας δράση πάνω στη σκηνή. Ναι, είναι 2 χρόνια που μας είχε λείψει αυτό. Δηλαδή,
τα θέατρα λειτουργήσανε κάποια στιγμή, αλλά με πολλά προβλήματα, όπως θα ξέρετε. Δηλαδή, υπήρχαν διακοπές γιατί κάποιος κολούσε, σταματούσαν οι παραστάσεις. Τώρα τα πράγματα είναι πολύ καλά για μας. Είναι ένα υπέροχο θέατρο. Εγώ είχα καιρό να παίξω σε αυτό το θέατρο, αλλά η αίσθηση είναι καταπληκτική. Καταπληκτική και ως θεατής, αλλά και ως ηθοποιός. Η σχέση με το κοινό είναι πάρα πολύ όμορφη. Υπάρχει μια πολύ έντονη ενέργεια στο χώρο, που η πρώτη πρόβα που κάναμε χθες, δηλαδή, πραγματικά ήταν συναρπαστική. Αν αφινώσουν σε αυτή την ενέργεια του χώρου, ήταν κάτι μαγικό. Πάρα πολύ ωραίο. Και θα είναι ακόμη πιο έντονο αυτό το συναίσθημα και αυτή η δύναμη που θα προσεγγίσει τις ψυχές σας το βράδυ του Σαββάτου, γιατί αυτό θα έχει και την αντίθετη ροή, θα είναι δύο οι διαβλοί επικοινωνίας. Νομίζω οι δυναμικές κάπως έτσι αναπτύσσονται και γιγαντώνονται και έτσι δημιουργούνται και τα μεγάλα κέρδη από το θέατρο, που αν μη τι άλλο είναι μια τέχνη που έρχεται να μας γεμίσει προβληματισμό, αλλά ταυτόχρονα λυτρώσει τις ψυχές μας. Νομίζω ακριβώς, ότι θα είναι ιδανική ευκαιρία το βράδυ του Σαββάτου. Μία έναρξη ενός φεστιβάλ με αυτή την ιστορία, με πολύ αξιόλογες παραστάσεις. Μία πολύ ωραία πρεμιέρα για εσάς. Και βέβαια να ευχηθώ να είναι ανέφελη η περιοδία που ξεκινά από εδώ και COVID-free να παραμείνετε. Ελπίζω να μας κάνετε καλό ποδαρικό. Να παραμείνετε COVID-free, εύχομαι, για να μπορέσετε να την ολοκληρώσετε με πολύ επιτυχία και πολύ θερμό χειροκρότημα. Όλοι να μείνουμε υγιείς. Είναι πολύ σημαντικό να προσέχουμε, αλλά είναι εξίσου σημαντικό να συνεχίσουμε να κάνουμε θέατρο και να ερχόμαστε σε επαφή με τον κόσμο, του οποίου του έχει λείψει πάρα πολύ το θέατρο. Δηλαδή, σε όλες τις επικοινωνίες που έχω με τον κόσμο, αυτό μου λένε να ανοίξουν τα θέατρα, να έρθετε, να σας δούμε, παραστάσεις. Είναι τεράστια η ανάγκη του κοινού για το θέατρο και είναι φυσικό. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Δεν μπορώ να αποχαιρετήσω το Βλάση τον Καραπάνο, γιατί για μένα παραμένει ένας πολύ δυνατός χαρακτήρας. Να σας ευχαριστήσω, να σας υποδεχθώ σαν Αγαμέμνονα στην Ηλία. Σας περιμένουμε. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλή συνέχεια.